σήμερα. Καλημέρα στο Θέμη Τιμόπουλο. Καλημέρα, Θέμη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τώρα γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα τον οργανισμό που λέγεται Παζιάννεν, άρα μπορείς να μας μεταφέρεις και τι σημαίνει για την πρώην ομάδα σου μια τόσο ιστορική στιγμή όπως η χθεσινή. Εντάξει, σίγουρα ήταν τρομερό αυτό που κάνουν τα παιδιά. Έχουν κάνει πολύ καλή εμφάνιση και στα δύο παιχνίδια. Και τους άξιζε, νομίζω, πήραν πολύ δίκαια την πρόκληση. Τους άξιζε, πιστεύω, να προκριθούν στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί ο φετινός ΠΑΣ, όπως τον βλέπεις, να ελπίζει ακόμα και στην επίτευξη του θαύματος, ειδικά για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου, που λέγεται κατάκτηση του κυπέλου. Εντάξει, έχουμε δείξει τα παιδιά ότι είναι για όλα ικανή. Έχουμε καταφέρει να κερδίσουν την ΑΕΚ, κερδίσαν τον Παναθηναϊκό. Προσπάθησαν να ισοπαλίσουν τον Ολυμπιακό. Πιστεύω γιατί όχι, να μην ονειρεύονται για να δούμε στο τελικό και όχι για την κατάκτηση. Ωραία, πάμε λοιπόν. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, πάμε και στο ποδοσφαιρικό σου σήμερα που λέγεται Λεβαδιακός. Είσαι κάτι λιγότερο από ένα μήνα στην ομάδα. Μέσα σε αυτό το διάστημα αλλάξατε προπονητή με τον Τζουζέπε Σανίνο να αντικαθιστά πριν από λίγες μέρες στο Σωτήρι Αντωνίου. Από χθες με την νίκη σας με 4-0 επί του Καραϊσκάκη βρίσκεστε σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο Εργοτέλη, τον οποίο μάλιστα υποδέχεστε μέσα στις επόμενες μέρες στη Λιβαδιά. Ήταν κάπως καταιγιστικός εξέλιξης ο πρώτος σου μήνας μετά την επιστροφή στην Ελλάδα. Ήταν σίγουρα. Δεν προλαβαίνεις να παραπαθείς. Έρχονται τα παιχνίδια σε 3 μέρες. Πρέπει να προλάβεις και το για να παίξεις το επόμενο. Οπότε όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Ήταν σίγουρα και αλλαγή προπονητή ένα θέμα το οποίο έγινε στην ομάδα μας. Πρέπει να συνεχίσουμε. Μην θα κοιτάξουμε μόνο μπροστά. Το πρωτάθλημα τελειώνει σε 2,5 μήνες. Υπάρχουν 15 παιχνίδια. Είναι ένας μαραθώνιος ο οποίος όμως γίνεται. Σαν κατοστάρι. Πόσες αντοχές χρειάζεται να έχετε για αυτό τον μαραθώνιο, όπως είπες? Εντάξει, σίγουρα θα παίξει μεγάλο ρόλο το βάθος του ρόστερ που έχουν οι ομάδες. Γιατί υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί σε όλες τις ομάδες. Και αυτή η ομάδα η οποία θα έχει ένα μεγάλο ρόστερ, πιστεύω θα είναι αυτή που θα καταφέρει να καταστήσει την άνοδο. Και μη θα μετράει και ακριβώς επειδή είπες για ένα πρωτάθλημα εξπρες, μετράει και η πνευματική διαχείριση των αποτελεσμάτων. Δηλαδή το πώς δεν θα σταθείς ούτε στην νίκη ούτε στην ήττα και θα επικεντρωθείς πολύ γρήγορα στο επόμενό σου παιχνίδι. Έτσι, όπως προείπα, δεν μπορείς ούτε να πανηγυρίσεις ούτε να χαναπολιστείς. Πρέπει να συγκεντρωθείς το επόμενο παιχνίδι, να μελετήσεις τον αντίπαλο. Είναι κάθε 4 μέρες ο αγώνας, δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς πολλά πράγματα. Η παρουσία έμπειρων παιχτών, όπως εσείς στο Λεβαδιακό για παράδειγμα, μπορεί να σας δώσει ένα προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών σας όσο κυλάει η σεζόν? Θα είναι η εμπειρία μία από τις παραμέτρους που θα κρίνει τη μάχη της ανόδου? Σίγουρα, η εμπειρία είναι πάντα κάτι το οποίο βοηθάει τις ομάδες. Όσο πολύ εδώ πέρα υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες στο Λεβαδιακό που έχουν εμπειρία, που συμπληρώνονται μαζί με μικρούς ηλικία παίκτες, οι οποίοι θεωρώ ότι θα έχουν πολύ καλή εκτέλεση. Με το καλό να βοηθήσουν την ομάδα και η ομάδα να βοηθήσει αυτούς ώστε να έχουν εξέλιξη στην ποδοσφαιρική τους καριέρα. Μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει την άνοδο φέτος, κάτω από τις συνθήκες που διεξάγονται τα πρωταθλήματα, ποια άλλα χαρακτηριστικά πρέπει να έχει? Εντάξει, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πρώτη φορά που γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα παράδειγμα να αναλύσουμε, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτό δηλαδή οι συνεχόμενοι αγώνες σε 15 μέρες, σε 2,5 μήνες να τελειώσει το πρωτάθλημα είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω παλιότερα στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρουν οι γυμναστές, οι προπονητές. Η ομάδα που θα είναι πιο φρέσκια. Αν και έχω παρατηρήσει το πρωτάθλημα, δεν παίρνουν πολλά γκολ. Η ομάδα που θα καταφέρει να σκοράρει ένα γκολ θα είναι και η νικήτρια. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα που θα μπορέσει να δημιουργήσει επιθετικά ευκαιρίες, να σκοράρει γκολ, να κυριαρχήσει το γήπεδο, θα είναι αυτή η ομάδα που θα αναδύει την κατηγορία. Ποιες ομάδες θεωρείς βασικές ανταγωνίστριες του Λεβαδιακού στη μάχη της ανόδου? Εντάξει, από τα λίγα που έχω δει, μου έχει αρέσει ο Εργοτέλης, γιατί αυτή η ομάδα βγάζει μια υγεία, έχει πιτσιρικάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να αντέξουν την πίεση του φαβορί. Ο Εργοτέλης που σημείωσε και την νίκη της αγωνιστικής χθες μέσα στην Νέα Πόλη. Ήταν μια πολύ καλή νίκη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να αντέξουν την πίεση αυτά τα παιδιά. Ο Ιωνικός είναι άλλος ένας αντίπαλος. Θεωρώ ότι
δύο ομάδες πιστεύω και εντάξει, εμείς δεν είναι για εμάς, εμείς είμαστε νομίζω, άμα δεις το ρόστερ, είμαστε και η νούμερο ένα ομάδα που έχουμε τις περισσότερες ενότητες να κατακτήσουμε την άλογο. Ναι, ναι. Θεμίτη, δεν είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεις στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, ένας ποδοσφαιριστής με πολυετή διαδρομή και στην πρώτη και στη δεύτερη εθνική. Πώς βλέπεις ποδοσφαιρικά το φετινό, το ποιοτικό επίπεδο της κατηγορίας σε σχέση με το παρελθόν? Εντάξει, έτσι όπως έγινε οι καταστάσεις, πάλι καλά που ξεκινήσαμε. Προφανώς. Πάλι καλά που ξεκινήσαμε. Εντάξει, υπάρχουν πολλά νεαρά παιδιά, πολλοί Έλληνες παίκτες, αυτό είναι καλό. Το επίπεδο έχει πέσει με σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει και οικονομικά πόροι, δεν υπάρχουν και πολλοί οικονομικοί πόροι για τις ομάδες. Να φέρουν ξένους παίκτες, να βάζουν το επίπεδο. Εντάξει, από αυτά που έχουμε θα τα κάνουμε. Ότι έτσι είναι η κατάσταση τώρα, αυτό θα πορευτούμε. Να μιλήσουμε λίγο και για την εμπειρία σου στην Πολωνία, στην Κορώνα Κέλτσε. Γιατί ναι, γνώρισες έναν ποδοσφαιρικό κόσμο διαφορετικό. Έναν κόσμο ανατολικής ευρωπαϊκής χώρας που θεωρητικά είναι πιο κοντά στα δικά μας ποδοσφαιρικά δεδομένα, στη δικιά μας ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Τι είδες εκεί, τι συνάντησες εκεί, σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο οργάνωσης? Ναι, δεν είναι κοντά στα δικά μας ποδοσφαιρικά δεδομένα, μας έχουν περάσει κατά χώρο. Τα γήπεδά τους είναι φανταστικά, οργανωτικά, οικονομικά, τις ομάδες σχεδόν στις προϋποθέσεις. Έχουν μείνει τα γήπεδά τους από το Euro, να συντηρούν όλα, είναι φανταστικά. Εγώ δεν το περίμενα να συναντήσω τις καταστάσεις, αλλά το ποδόσφαιρο της Πολωνίας είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Και νομίζω ότι μας έχει περάσει, δηλαδή εκεί που δεν ξέραμε τι γίνει, σημαίνει το ποδόσφαιρο της Πολωνίας, σε λίγο θα τους μάθουμε. Γιατί πήρες την απόφαση τότε να επιστρέψεις? Γιατί έφυγα από την Πολωνία? Ναι. Ήρθε ένας τεχνικός διευθυντής καινούριος, ήρθαν κάποιοι καινούργιοι παίκτες, κάνει μια συζήτηση με την ομάδα, γιατί εντάξει, ήμουν καλά εδώ πέρα. Ναι, αυτό εισπράττω κι εγώ από τα λεγόμενά σου, ότι στις συνθήκες που είχες και με γεμάτη σεζόν, και με γεμάτη σεζόν αγωνιστικά, ήσουν ικανοποιημένος. Ήμουν ικανοποιημένος, ναι, δεν έφυγα. Απλά ο τεχνικός διευθυντής έφυγε να φέρει και τους δικούς τους παίκτες. Και εδώ είχαμε μια συμφωνία και λύσα το συμβόλαιο νωρίτερα από το προηγούμενο. Πάντως, Θέμη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί ξέρεις πολύ όταν κάνουμε σύγκριση με χώρες του εξωτερικού και λέμε εντάξει ρε παιδιά, δεν μπορούμε να γίνουμε Ιταλία, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε σχέση και με τις χώρες αυτούς που λέγαμε πάλι ποτέ ανατολικό μπλοκ, έχουμε αρχίσει να μένουμε πάρα πάρα πολύ πίσω. Έχουμε μένει πίσω και δεν ξέρω, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Πρέπει να το αλλάξουμε από την Ομοσπονδία, οι Πρόεδροι, να συζητήσουμε, να κάνουμε κάτι, στο ποδόσφαιρο μας θα γίνει καλύτερο, γιατί δεν είναι αυτή. Είναι αυτή η κατεύθυνση που εκμεταλλευτούμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην πρώτη μας σελίδα. Καλημέρα. Υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιτυχία και στο Λεβαδιακό στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Να είστε καλά, ευχαριστώ.